πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό απόψε. Διότι ανταμώνω παλιούς καλούς φίλους, παλιούς καλούς συνεργάτες, λαμιώτες με τους οποίους στα δύσκολα μαζί δώσαμε πολλές μάχες. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ μου φίλε Θήμιο, κύριε Βουλευτά, κύριε Χατζηδάκη, Διονύση σήμερα είναι μαζί μας ως γραμματέας αυτοδιοίκησης, αλλά και με μία ιδιότητα ακόμα. Ως εκπρόσωπος του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού, και και μας κομίζει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πού είμαστε και το πού μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ μου φίλε, Φάνη Σπανέ, επιμένουμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, επιμένουμε και συνεχίζουμε από ανήκεις ανήκεις. Κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που πρέπει να σας το εξομολογηθώ, προσωπικά με συγκλώνησε. Μου δημιούργησε σοκ την επίθεση που δέχτηκε ο Θήμιος ο Καραΐσκος τη Δευτέρα το βράδυ. Δεν το χώρεσε το μυαλό μου, είναι ακόμα και σήμερα αδιανόητο. Και να σας πω γιατί. Γιατί αυτή δεν είναι η Λαμία που εγώ ξέρω. Είχα την τιμή να υπηρετήσω την Περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος για 5 χρόνια. Είχα την τιμή να υπηρετήσω την Περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος από την έδρα της, τη Φθιώτιδα, από εδώ στη Λαμία. Η Λαμία που εγώ ξέρω δεν εκβιάζει. Η Λαμία που εγώ ξέρω δεν απειλεί. Η Λαμία που εγώ ξέρω δεν χειδεολογεί. Η Λαμία που εγώ ξέρω δεν προσβάλλει. Και η Λαμία που εγώ ξέρω δεν πετάει πέτρες. Η Λαμία που εγώ ξέρω είναι μια Λαμία η οποία πιστεύει στη δημοκρατία. Η Λαμία που εγώ ξέρω είναι μια Λαμία η οποία έχει αρχές και αξίες. Η Λαμία που εγώ ξέρω είναι μια Λαμία που βεβαίως έχουμε τους ανταγωνισμούς μας, έχουμε τις διαφορές μας, ικανές και θεμητές πάντα σε μια δημοκρατία, αλλά ποτέ δεν ξεπερνάμε τα όρια. Η Λαμία που εγώ ξέρω είναι μια πόλη και απευθύνομαι σε όλους τους συνδυασμούς, γιατί εγώ ξέρω ότι σε όλους τους συνδυασμούς υπάρχουν καλοί και σοβαροί άνθρωποι που αγαπάνε και πονάνε την πόλη τους. Η Λαμία λοιπόν που εγώ ξέρω είναι μια πόλη η οποία στέκει όρθια με καθαρό το κούτελο. Είναι μια πόλη περήφανη, όπως είναι περήφανη και η Λαμία. Και τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι. Και σας τα λέω εγώ που αυτή είναι η τέταρτη μου εκλογή και σε 18 μέρες έχω κάλπες. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή που είναι πιο σημαντικά από τις εκλογές. Πιο σημαντικά. Είναι το ήθος μας. Είναι η αξιοπρέπειά μας. Είναι οι αρχές μας. Είναι τα πιστεύω. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε πως το ήθος της πολιτικής προοπτικά γίνεται και ήθος της κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως όλοι μας, από τον ή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέχρι τον ή την πρόεδρο της Βελοντάς της Βρετανίας του χωριού, έχουμε μία ευθύνη. Έχουμε μία ευθύνη για το πώς πορευόμαστε, πώς υπηρετούμε τον ρόλο μας. Και πάντοτε θα πρέπει να θυμόμαστε πως είμαστε λίγοι τελικά για να είμαστε διαιρημένοι. Και γι' αυτό υπάρχουν στιγμές που καλούμαστε όλοι μας
πέρα και πάνω από κόμματα και ιδεολογίες και εγωισμούς, όλοι μαζί να ορθώσουμε ένα μέτωπο ενάντια στη βία και ενάντια στο μίσο. Απόψε, εγώ σας καλώ να ορθώσετε αυτό το μέτωπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη συνείδησή μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το παράδειγμα το οποίο δείχνουμε στα παιδιά. Και κυρίες και κύριοι, μιλώντας για παραδείγματα, επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά στο Δήμιο του Καραϊσκού. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, πάρα πολλά χρόνια συνεργάτες, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ο Δήμιος ξεκίνησε από το Βελέσι, ένας οικισμός που πλέον δεν υπάρχει στην Πελαζιέ. Μόνος δεν είχε στήριξη, δεν είχε τα αντικειμενικά προνόμια, δεν είχε την τύχη, μη είχαμε άλλη. Σιγά σιγά, με το μυαλό του, με τη δουλειά του, με τον καλό του χαρακτήρα, εξελίχθηκε και ανελήφθηκε. Με μοναδικό του εφόδιο πάντοτε αυτά που κουβαλούσε μέσα στο κεφάλι του. Τα γράμματα που έμαθε δύσκολα, με μόχο. Και έφτασε σήμερα να θεωρείται ένας καταξιωμένος νομικός, όχι μόνο στη Φθιώτιδα ή στην περιφέρεια Στερεάς, αλλά και στην Αθήνα. Παράλληλα, χορτάτος, που ούτε το έχει ανάγκη, επέλεξε τον δρόμο της αυτοδιοίκησης. Ήθελε να δώσει κάτι πίσω, να προσφέρει στον τόπο του, στην πόλη του. Υπηρέτησε στο δεύτερο βαθμό στην περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος ως αναπληρωτής περιφερειάρχης και χωρικός αντιπεριφερειάρχης εδώ στη Λαμία, στη Φθιώτιδα, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν το μηχανοστάσιο της περιφέρειας Αστέρας και συνέχισε αργότερα με τη δικιά σας εμπιστοσύνη ως Δήμαρχος Λαμίας. Τίμησε τη θέση μας, τίμησε τον ρόλο του, τίμησε την εμπιστοσύνη σας. Έκανε πολλά και έκανε όλα τέλεια. Είμαι σίγουρος ότι πρώτος θα σας πει πως όχι. Ούτε εγώ θα κάνω όλα τέλεια, μα μόνο όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθος. Δεν έκανε το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Και ποτέ του δεν επέτρεψε στον εαυτό του καμία έκπτωση στις αρχές του και στις αξίες. Ακόμα και σήμερα. Ακόμα, για να τα λέμε όλα, όταν οι επιλογές του είχαν κόστος, γιατί το ήξερε ότι θα έχουν κόστος, συνειδητά όμως πρόταξε την ηθική του από την πολιτική σκοπιμότητα και τον πολιτικό συμφέρον. Βεβαίως, το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή του ο Δήμιος, θα συμφωνήσουμε, είναι η πολύ ωραία του οικογένεια, έχει δύο υπέροχες κόρες και μια ακόμα πιο μοναδική εγγονή. Τον κοιτάνε στα μάτια και τον λατρεύουν. Και αυτό κάτι λέει, κυρίες και κύριοι, για τον άνθρωπο. Κάτι λέει για τον πατέρα. Φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε επόμενες μέρες να βγάλουμε όλοι τον καλύτερό μας οραφό. Τον οφείλουμε στους Λαμιώτες. Τον οφείλουμε στις Λαμιώτες. Τον οφείλουμε ο ένας στον άλλο. Εύχομαι να κρατήσουμε το πήχη ψηλά. Εύχομαι να κάνουμε πράξη τον πολιτικό πολιτισμό. Γιατί ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Το πώς κάποιος πορεύεται μερικές εβδομάδες πριν τις εκλογές, τα λέει όλα για το πώς θα διοικήσει την επόμενη πενταετία.
για το Θήμιο του Καραΐσκο, εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Είμαι σίγουρος ότι θα μας βγάλει εκπρόσωπος, όπως το έκανε μέχρι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι όπως μας έκανε μέχρι σήμερα υπερήφανος, θα συνεχίσει να μας κάνει υπερήφανος. Και είμαι σίγουρος πως θα κάνει τη Λαμία ξανά υπερήφανη. Καλή επιτυχία, Θήμιο μου.